ποιο τομέα και πρώην Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Πολιτικής. Θα μας επιτρέψετε. Εμβληματικό λόγω των ισχυρών συμβολισμών της παρουσίας του κύριου Παπά στο Μέγκα, να υπερβούμε λίγο την κοινοβουλευτική τάξη σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπά. Σας είχε αποδοθεί η φράση ότι το Μέγκα είναι παρελθόν. Εν τέλει αποδεικνύει ότι το Μέγκα έχει παρόν. Πριν τις τηλεοπτικές άδειες το καλοκαίρι του 2016, για να σας φρεσκάρω τη μνήμη, το Μέγκα έχει παρόν. Το Μέγκα είναι ανοιχτό σε όλες τις απόψεις και βεβαίως σας καλωσορίζει για να ακούσουμε και τις δικές σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είμαι σε ένα σταθμό που είναι αδειοδοτημένος. Ένα σταθμός ο οποίος πήρε άδεια δυνάμει του νόμου 4339, του τρισκατάρα του, και τι δεν έχει ακούσει αυτός ο νόμος. Ένα σταθμός ο οποίος θα μπορούσε να έχει πάρει άδεια και από την πρώτη φάση της αδειοδότησης. Αλλά οι τότε ιδιοκτησίες επέλεξαν να μην το κάνουν. Δηλαδή η σύνθετη ιδιοκτησία η οποία είχε το Μέγκα επέλεξε ο σταθμός να μην συμμετέχει. Σας αποδόθηκαν, ξέρετε, διεργασίες και διαδικασίες προκειμένου να φτάσει τώρα, το Μέγκα. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν μπαρούφες, και όπως μπαρούφες ήταν και όλα όσα είχαν εξτομιστεί και από το βήμα της Βουλής για το ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει 24 κανάλια ιδιωτικά, τα λεγόμενα free to air, για να λειτουργούν. Άλλο το οικονομικό. Όχι, και το τεχνικό και το οικονομικό. Και το τεχνικό έχει αποδειχθεί, διότι προφανώς φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην αλλαγή που έκανε στην δική μας ρύθμιση η κυβέρνηση για τη μετάβαση την υποχρεωτική στο σήμα υψηλής ευκρίνειας. Οπότε θα υπάρχει και τεχνική, ας πούμε, οριοθέτηση αντικειμενική. Αλλά τώρα σε κανάλι δουλεύετε κι εσείς, καταλαβαίνετε ποια είναι η αγορά και τι χωράει. Έτσι δεν είναι? Εκτός αν θέλουμε να ρίξουμε πάρα πολύ το επίπεδο, που νομίζω ότι κανένας μας δεν το θέλει. Λοιπόν. Έτσι δεν είναι? Άρα να ευχηθώ καλορίζικη. Σας ευχαριστούμε. Και για όλη τη δεκαετή διάρκεια της αδείας, να πάτε καλά κι εσείς και να συμβάλλετε στην ενημέρωση, στην αντικειμενική. Λοιπόν, πάμε και σας, κύριε Κακλαμάνη. Σε πολύ κόσμο προκάλεσε έως και αλγινή εντύπωση η φράση του κυρίου Πέτσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δούριος ύπος του Ερντογάν. Είναι δυνατόν από επίσημα χείλη κυβερνητικά να λέγω τέτοια πράγματα για την αξιωματική αντιπολίτευση? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από μία παραδοχή. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε για τα συγκεκριμένα γεγονότα που ζούμε την τελευταία εβδομάδα, ότι ήταν αναγκαιότητα, προσέξτε, λέω τη λέξη αναγκαιότητα, η κυβέρνηση να κλείσει τα σύνορα? Νομίζω ότι και σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και σε πολιτικού κόσμου, και μάλιστα από την αντιπολίτευση πρώτος τελείως ξεκάθαρα, ο κύριος Τσίπρας το είπε σε εσάς εδώ, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Από τη στιγμή λοιπόν που το δεχόμαστε όλοι, νομίζω, δεν ξέρω ποια είναι η θέση του κυρίου Βαρουφάκη, κρατώ μια επιφύλαξη, δεν ξέρω αν την έχει διατυπώσει καθαρά ή όχι για το συγκεκριμένο θέμα, όλοι οι άλλοι συμφωνούμε. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που συμφωνούμε, είναι πάρα πολύ άσχημο να διαφωνούμε πολλές φορές από υπερβολικό ζήλο κάποιων εξημών με ήττα, το αναφέρουμε σε όλο το πολιτικό σκηνικό, προσωπικό, και είτε με προσωπικές αναρτήσεις είτε με προσωπικές δηλώσεις να θέλουμε να δηλητηριάσουμε αυτό το κύμα ομοψυχίας που υπάρχει, που είναι απαραίτητο να υπάρχει. Βεβαίως η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη, μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας άλλες λέξεις. Εμέσως σας απαντώ. Στα όρια. Ακριβώς γι' αυτό και λέω εμέσως απαντώ. Είναι δούριος ύπος του Ερντογάν. Εμέσως απαντώ και στο ερώτημά σας. Γιατί το είπε όμως ο κύριος Πέτρος, στον βαθμό που μπορώ να το ξέρω. Εγώ τον άνθρωπο το συγκεκριμένο τον γνώρισα και συνεργαστήκαμε επί ένα χρόνο, όταν είχα την ευθύνη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εννοώ σε προσωπικό επίπεδο και με συνεργασία. Εσείς θα τη χρησιμοποιήσετε αυτή? Και με συνεργασία, θα σας πω. Το χρησιμοποίησε πότε? Όταν βγήκαν κάποιοι συνάδελφοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υιοθέτησαν άκρητα, γιατί εγώ δεν άκουσα τον κύριο Παπά να βγει να πει ότι υπάρχει νεκρό στον Εύρο και ότι το σκοτώσαμε εμείς οι Έλληνες, εννοώ. Να πούμε. Δεν τον άκουσα να το πει. ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο κύριος Παπάς. Αν πιάνουμε τις μεμονωμένες δηλώσεις του κάθε στελέχου. Μιας και το αναφέρει ο κύριος Κακλαμάνης. Εξ αυτού λοιπόν ο κύριος Πέτσας έκανε και αυτή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, και εγώ σας λέω ότι θα έλεγα το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας πιθανότατα άλλη λέξη.
Κύριε Κακλαμάνη, πάντως κύριε Παπά, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου ότι ήταν μεμονωμένες. Με ποια έννοια το λέω. Η είδηση αυτή αναφέρθηκε σε ανακοίνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μεταφέρθηκε από τον επίσημο φορέα σας αμέσως μαζικής ενημέρωσης, στην Αυγή μιλάω, αλλά και από την Εφημερίδα των Συντακτών. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, εν τέλει την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, του εσωτερικού, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την εκφράζει ο αρχηγός σας, την εκφράζει η Επιτροπή Δικαιωμάτων, την εκφράζει η νεολαία που έλεγε να περάσουν οι μετανάστες, την εκφράζει ο αδελφός του κυρίου Τζανακόπουλου και η κυρία Χτσιόγλου. Πάμε λίγο να το δούμε, μιας και το αναφέρουμε για να το σχολιάσει ο κύριος Παπάς, μιας και το έφερε η κουβέντα. Και η πιο και η ακραία δήλωση επίσης, συναδέλφου αγαπητού σε μένα, του κυρίου Βαρεμένου, που είπε ότι αγωνίζονται οι ευρύτες απάνω για τις παράνομες βίλες τους. Ακριβώς. Δηλαδή, πολύ, εντάξει. Νομίζω άστοχη δήλωση. Εδώ βλέπουμε τον αδελφό του κυρίου Τζανακόπουλου, πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, να διαδηλώνει έτσι, για να ανοιχτούν τα σύνορα, για να ανοίξουν τα σύνορα. Και βεβαίως βλέπουμε και την κυρία Χτσιόγλου να έχει κάνει like κατά το κοινό λεγόμενων, κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Κύριε Παπά, εν τέλει, ποια είναι η κεντρική γραμμή του κόμματος? Η κεντρική γραμμή, νομίζω. Ή κλείνετε και λίγο το μάτι στο 3% που λέγαμε. Επειδή είμαστε σε αυτό το στούντιο, νομίζω είχαμε τη χαρά όλοι να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάρα πολύ ακριβής και να τοποθετεί τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Τα σύνορα, κατά την έννοια που συνηθίσαμε να το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, είναι κλειστά. Δηλαδή, τι σημαίνει είναι κλειστά? Δεν επιτρέπονται αυτές οι μαζικές διελεύσεις χωρίς χαρτιά, χωρίς κανέναν όριο. Σωστό. Αυτό γινόταν πάντα και έτσι πρέπει να γίνει. Και είναι σωστό και το πάγωμα των διαδικασιών ασύλου. Αυτό είναι λίγο αλλοπρόσαλλο σε σχέση με το ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση έλεγε ότι θα τις επιταχύνει. Έτσι δεν είναι? Πάμε τώρα να δούμε. Ας πούμε τώρα για να γνωρίζει ο κόσμος. Τουριστικά λεωφορεία από τους κήπους, ας πούμε, περνάνε κανονικά. Έτσι. Άρα η οργανωμένη διάβαση και των εμπορικών λεωφορείων, των Ακριβώς. Άρα τι δεν θα αφήσει και δεν πρέπει να αφήσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θα αφήσει να γίνει ο εκβιασμός του Ερντογάν υλοποιήσιμος. Δηλαδή να στείλει κατά χιλιάδες ανθρώπους δυστυχισμένους που τους λέει ψέματα ότι μπορούν χωρίς κανόνες και χωρίς όρους να περάσουν τα σύνορα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει και καλώς δεν αφήνει κανένας να υλοποιηθεί. Άρα ένα το κρατούμενο. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Και θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει. Ο τόνος της πρώτης μέρης μέχρι να μιλήσει ο κ. Τσίπρας ήταν εντελώς διαφορετικός. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Πάντως οι θέσεις του κόμματος νομίζω ότι διατυπώθηκαν από τον πρόεδρό μας σε αυτό εδώ το στούντιο, επαναλαμβάνω, με απόλυτη ακρίβεια. Και στη βάση αυτή θα πρέπει να γίνεται και η συζήτηση. Τώρα, προσέξτε. Εδώ χρειάζεται όμως και ένα μέτωπο όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Απέναντι σε ακροδεξιά στοιχεία τα οποία έχουν αξιοποιήσει αυτή την κατάσταση, εμφανίζονται ως αυτόκλητοι κούμπουροφόροι, προσβάλλοντας και τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, τα οποία έχουν την απόλυτη επάρκεια να φυλάξουν και να προστατέψουν τα σύνορά μας. Και θα σας πω και το εξής. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνουν πρώτη ύλη για οποιαδήποτε προβοκάτσια την οποία ενδεχομένως έχει στο μυαλό του Ερντογάν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε Ναζί οι οποίοι ανοιχτά ταξιδεύουν υποτίθεται για να συμπαρασταθούν στην Ελλάδα. Την Ελλάδα την κατέκτησαν και την τσάκισαν οι Ναζί και δεν έχουν καμία θέση στην πατρίδα μας. Η δική μας πατρίδα είναι οι γιαγιάδες στη Μόρια, είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, το παιδί του λιμενικού που έσωζε και δεν έπνιγε. Αυτή είναι η πατρίδα που υπερασπιζόμαστε. Δεν έπνιγε και κανείς κιόλας, για να μην το... Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω και σε αυτή τη γραμμή θα πρέπει να μείνουμε. Δηλαδή να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας όπως πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Με ποιο τρόπο? Για τα θαλάσσια σύνορα, για παράδειγμα, μιας και το αναφέρατε. Τα θαλάσσια σύνορα έχουν κανόνες. Τα θαλάσσια σύνορα έχουν κανόνες. Άρα μοιραία δεν θα πρέπει να αποθείς τις φάρκες που έρχονται από την Τουρκία? Τα θαλάσσια σύνορα έχουν κανόνες. Έχουμε δυστυχώς την ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Έχει ένα καταπληκτικό ανάγλυφο. Έχει πάρα πολύ όμορφα βουνά, έχει και πάρα πολλά νησιά και οι κανόνες φύλαξης και διάσωσης όμως, εάν έχουν χρειαστεί... ενισχυθεί πάντως. Φαίνεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε μαζικές δροσίες, τις τελευταίες ημέρες, επειδή ακριβώς έχει αυξηθεί η φύλαξη, έχουν έρθει και από την Frontex, φαίνεται να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα, που όποιος έτσι πάρα πολύ υπερφή αλλά και φιλόδοξα μιλήσει για λύση. Όχι, δεν μάλλον, υπάρχει, διαχείριση και για καιρό, για πολλά χρόνια, δεν ξέρω, για πολύ καιρό. Οι όποιες λύσεις προκρίνονται, πρώτον, δεν πρέπει... Μπράβο, μια και το λέτε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κακλαμάνη και μπορεί να σε ρωτήσω. Μία φράση μόνο, αν επιτρέπετε. Οι όποιες λύσεις προκρίνονται δεν πρέπει να εδράζονται στην υπόθεση ότι οι ροές θα είναι αυτές.
Δηλαδή, όποια λύση προκριθεί, θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξηθεί, γιατί θα βελτιωθεί και ο καιρός. Άρα, οποιαδήποτε λύση η οποία δεν βάζει τους Ευρωπαίους στο τραπέζι για να πάρουν κόσμο, δεν συνιστά για την Ελλάδα. Εξετάζεται, κύριε Καρκλαμάνη, το να πάτε πρόσφυγες και μετανάστες σε κατοίκητα νησιά. Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, σε ξενονήσια, δηλαδή. Ναι, θα σας πω την άποψή μου. Καταρχήν να πω ότι εγώ χαίρομαι με την εισαγωγική τοποθέτηση του κυρίου Παπά. Και θα συμφωνήσω, και αυτή ήταν πάντα η θέση μου και σε ό,τι αφορά το δικό μου κόμμα, που πολλές φορές με ρωτάτε όταν είμαι σε ένα πάνελ, είπε ο τάδε συνάδελφός σας αυτό, αυτά πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα στην Ελλάδα, το καθένα με τις αποχρώσεις και τις διαφοροποιήσεις τους, είναι αρχηγικά. Άρα τη γραμμή του κόμματος την εκφράζει πάντοτε ο εκάστοτε αρχηγός. Αυτή είναι η θέση και η γραμμή του κόμματος. Αν εγώ λοιπόν σήμερα έρθω εδώ και πω μια κουβέντα παραπάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω και αυτό διότι άκουσα και για κάποιου συνεργάτε. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιτρέψτε μου. Σημασία ποιο το λέει. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σηκώσω του τόνου εδώ, διότι ήταν έτσι και ύπουλο αυτό που μου έκανε το Μέγκα στην πρώτη μου παρουσία να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο μετριοπαθή. Το λέω αστείευόμενο. Εντάξει, καλά. Μετριοπαθή, ναι, αλλά ξεκάθαρο σε αυτό. Ξεκάθαρο. Αλλά νομίζω ότι ήταν εκτό των ορίων. Λοιπόν, δεύτερο να πω και να πω και τη θέση τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει, προσωπικά δεν ξέρω. Υποθέτω ότι μπορεί και να έχουν έρθει κάποιοι Ναζί από τη Γερμανία. Αυτοί ούτως ή άλλως είναι απέναντι στα ελληνικά συμφέροντα. Όχι μόνο για ιστορικούς λόγους που ο κύριος Παπάς. Το κόμμα το οποίο τους εκπροσωπεί στη Γερμανική Βουλή πρωτοστατεί στο ότι δεν θέλουμε ούτε ένα μετανάστη να πάρουμε στη Γερμανία. Ενώ η γραμμή της Ελλάδος ποια είναι. Η αναλογική. Πάμε και στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, ακούστε, αν με ρωτάτε αν είναι επιθυμητή. Καταρχήν δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση. Δεν έχω επίσημη ενημέρωση από το κόμμα τι μπορεί να σκέπτει η κυβέρνηση. Άρα σας λέω την προσωπική μου θέση. Δεν είναι επιθυμητή λύση. Εύχομαι να μην χρειαστεί να γίνει αναγκαία. Επιθυμητή λύση εγώ δεν την κρίνω ότι είναι. Και επαναλαμβάνω, εύχομαι να μην χρειαστεί να γίνει αναγκαία. Να στοιχειώδες για μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι επιθυμητή, έχει διαχειριστικές δυσκολίες. Απίστευτες, νομίζω ότι πρέπει να σβήσει και να σβήσει από τη δημόσια συζήτηση. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπατε, ξέρετε, πολύ εκνευρίζομαι με ακούω και για μια ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή η Ευρώπη. Με συγχωρείτε, δεν γνωρίζετε παραδείγματος χάρη ότι οι Δανείοι έχουν νοικιάσει φυλακές στη Ρουμανία και έχουν στείλει μετανάστες εκεί. Το γνωρίζετε, το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όλοι. Τι έχει κάνει η Ευρώπη. Τι έχει κάνει η Ευρώπη, πείτε μου, αυτή η Ευρώπη, τι έχει κάνει. Και ο συμβολισμός. Υπάρχει ο συμβολισμός. Εγώ κατάλαβα εσείς με ποιο σκεπτικό το είπατε, αλλά μου βγάζει τον ευρωσκεπτικισμό μου. Αυτό θα φανεί. Τι έχει κάνει αυτή η Ευρώπη. Κύριε Καγκλαμάνη, πριν κλείσουμε, πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Παπά για την εμπλοκή του. Για την εμπλοκή του στην προανακριτική από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Επειδή ο κόσμος, ξέρετε, δεν τα πολύ καταλαβαίνει και αυτά τα νομικήστικα. Να πάμε στην ουσία. Υπήρξε ένας επιχειρηματίας ο οποίος ήρθε και κατέθεσε ότι συναντήθηκε μαζί σας στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον κύριο Παπαγγελόπουλο προκειμένου να προωθηθεί μια σειρά λύσεων σε δικαστικά ζητήματα που τον αφορούσαν. Είναι αυτό. Το έχεις ξανακούσει εσύ. Δύο υπουργοί να συναντιόνται με έναν επιχειρηματία στο Μέγαρο Μαξίμου για δικαστικές του υποθέσεις. Ανεξαρτήτως ποιος είχε την πρωτοβουλία, θα πω εγώ. Με την υπόθεση μειώνει. Δεν γινότανε τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Παπά. Εγώ επανέλαβα αυτό που είπα και δημόσια. Δεν είπα κάτι και δημόσια. Τις επιθετικότητες είναι ότι είσαι πανιόνιος και είναι Ολυμπιακός. Όχι, είναι η ομάδα του Κουκού Εσωτερικού, τον αγαπάμε τον Πανιόνιο. Όχι, ο κύριος Παπαγγελόπουλος είπε ότι έγινε με δική σας πρωτοβουλία. Πανιόνιος και Κολλίας Φεραίων. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είπε ότι έγινε με δική σας πρωτοβουλία. Άμα με αφήσετε να σου πω. Καταρχήν, εγώ πήγα και στην προανακριτική, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ δεν είπα κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που έχω πει δημόσια. Επανέλαβα ότι το ίδιο θα έκανα, διότι η συνάντηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και βεβαίως είχαμε ανάλογες συναντήσεις, οι οποίες τελεσφόρησαν το 2012 και το 2013. Επί Σαμαρά. Τα έχει καταθέσει ο εκδότης, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο αντισυμβαλλωμένων. Και είπα και επίσης. Το πρώτο επιχείρημα αρνείται και... βεβαίως ότι υπήρξε συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε εδώ τον δικηγόρο. Άρα λοιπόν ότι η προανακριτική δεν μπορεί να πάει μισό βήμα παρακάτω, αν δεν φωνάξει και τους ανθρώπους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Έτσι, ένα στο χέρι. Δεύτερον. Υπήρξε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει σε ένα συμφωνητικό πρώτη ύλη η οποία προβλέπει δικαστικές εξελίξεις. Έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δεν μπορεί η προανακριτική να συνεχίσει τη δουλειά της εάν δεν φέρει τους δικηγόρους των αντισυμβαλλωμένων. Τους πει, ελάτε εδώ βρε παιδιά. Από πού και ως πού εσείς βάζετε σε ένα χαρτί τέτοιου είδους ζητήματα?
Όχι όμως. Γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και γιατί να είστε εσείς παρόν? Μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου θα μπορούσε να γίνει, ούτε σε ταβέρνα θα μπορούσε να γίνει. Γιατί να είστε εσείς παρόν? Με ποια ιδιότητα? Δηλαδή, αν έχω εγώ μια δικαστική εκκρεμότητα με τον Παπαδόπουλο, μπορώ να έρθω να βρω τον κύριο Γεραπετρίτη? Εσείς όχι. Αν μας ενοχλήσει μια κυβέρνηση συμμάχου χώρας όμως και μας πει ότι ο κύριος Φουσκίδης είναι. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο να μου επιτρέψετε. Σας παραπέμπω στο τι απάντησε σε δημοσιογραφική ερώτηση η Ισραηλινή πρεσβεία. Είπε ότι δεν σχολιάζει διπλωματικά θέματα. Άρα λοιπόν, εάν έρχονταν κάποιος τώρα και εγώ ήμουν υπουργός και μου λέγε, ξέρεις κάτι, ο Φουσκίδης είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος για μας και πρέπει να μην υπάρχει υποψία αντισημιτισμού. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να υπάρξει καταλλαγή. Θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, θα ήταν ευχής έργων να φέρετε εδώ και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος διαμεσολάβησε κατά τα λεγόμενα του κύριου Φιλιππάκη, απλώς για να μην γράφονται για τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Μιονία αρνητικά πράγματα σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρτ, να δούμε τι είχε γίνει και τότε. Έτσι δεν είναι? Να καλύφθηκες εσύ? Ποτέ, αλλά εντάξει. Ποτέ. Άμα είναι να καλύπτουν οι δημοσιογράφοι, τόσο εύκολα να είναι, παιδιά. Λοιπόν, σα ευχαριστώ και του δύο. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την εβδομάδα. Να είστε καλά. Και καλές επιτυχίες. Έχουμε και μια ωραία ύπαρξη στο αυτό και δεν την αφήσετε να μας κάνει μια ερώτηση. Μας πήρατε μόνο. Θα τη δείτε τώρα. Σε λίγο που θα σηκωθώ, θα πάμε σε άλλα θέματα που είναι πιο εντάξει, εγώ είπα για εμάς τους δύο. Δηλαδή, μας ξεπεράσατε εμάς πολύ έτσι. Και καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και του δύο.